Θεωρώ ότι πιάσαμε μια καλή απόδοση σήμερα. Είχαμε την κυριαρχία καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχαμε πάρα πολλές τελικές ενέργειες. Βάλαμε 3 γκολ. Θεωρώ ότι ίσως ενδεχομένως να μπορούσαμε να σκοράρουμε και άλλες ευκαιρίες. Είχαμε την δυνατότητα να βάλουμε και παιδιά που είχαν λιγότερο χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμής. Νομίζω είμαι πολύ ευχαριστημένος από την γενική παρουσία όλης της ομάδας μου, μιας και παίξαμε και όμορφο ποδόσφαιρο, κάναμε και πολλές ευκαιρίες, βάλαμε και αρκετά γκολ. Μόνο ευχαριστημένος μπορώ να είμαι και για άλλη μια φορά θα θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί όπως έχω ξαναπεί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί δίνουν την ψυχή τους μέσα στο γήπεδο. Συγγνώμη και νομίζω ότι οι κόποι τους ανταμείβονται και με το ποδόσφαιρο που παίζουν, αλλά και με τη βαθμολογική μας θέση αυτή τη στιγμή. Για ακόμη ένα παιχνίδι είδαμε να πέσουν βασικοί τα νέα παιδιά που προέρχονται από τη β' ομάδα, όπως ο Σακελαρίου, ο Κέρκη, ο Φαμέλης στη συνέχεια, με εξαίρεση του Πελαβράκη και τους υπολείπους. Ένα σχόλιο για αυτά τα παιδιά που βλέπουμε σιγά σιγά να παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια στην ομάδα να επενδύσει στα παιδιά τα δικά της. Σιγά σιγά η δουλειά αυτή αποφέρει και καρπούς. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν, είναι έτσι δομημένο το ρόστρο μας που θα ήθελα να πω με την έννοια βασική ή αναπληρωματική. Μου αρέσει ότι και πρόσωπα που αλλάζουν στην ομάδα μας, η ομάδα μας έχει την ίδια φιλοσοφία, δεν χαλάει κάτι στην αγωνιστική μας εικόνα και αυτό είναι που εμένα με χαροποιεί ακόμα παραπάνω, ότι είτε παίζει ο χι ποδοσφαιριστής, είτε παίζει ο ψι, η αγωνιστική μας ταυτότητα είναι ίδια. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε και το χτίζουμε καιρό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους καρπούς να αποδίδουν. Και ένα σχόλιο για τον επόμενο αντίπαλο, την Ατλαντίδα. Δύσκολο, με πολύ καλό αντίπαλο. Πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, με καλό προπονητή, καλό ρόστερ, σε δύσκολη έδρα. Μας δυσκολεύει, το έχω ξαναπεί, το Κυριακή, η Τετάρτη Κυριακή στους Ραστέχνες. Όμως πάνω σε αυτό δουλεύουμε, πάνω σε αυτό χτίζουμε και θα πάμε, όπως έχω ξαναπεί, παιχνίδι με το παιχνίδι, να πάρουμε το maximum και από αυτό το αγώνα.